Και σκέφτομαι το την ώρα που βλέπα το βίντεο, αλλά επειδή ήμουν σχεδόν 14 χρονών, δεν μπορώ να θυμηθώ. Το μόνο που θυμούμαι ότι έκανα τότε ήταν, γυρνούσα πάρα πολλά στους συμμαθητές μου, αυτά. Δεν μπορώ να θυμηθώ να πιάσα κάτι. Αλλά ήταν και πολλά λεία τότε, ενώ δούλευκα σε παγωταρία part-time μαζί με το σχολείο, οπότε δεν ήταν κάτι για να... Απλά γερνούν καμιά αντιρόπιτσα, έτσι παραπάνω. Παραπάνω. Να κάνει ένα ταξί, με παραπάνω, το πρώτο σου μισθό που θυμάσαι, ας πούμε, και τα λοιπά, έτσι που να το θυμάσαι, το πρώτο πράγμα που... Έθιμο, εν τούμπο σου λέω, έθιμο, επειδή από τα 14 που ξεκίνησα και δούλευα, δεν σταμάτησα ποτέ. Δεν υπήρχε περίοδο στη ζωή μου που να μην δούλευα. Μόλις ήρθες Κύπρον και έκανες τον πρώτο σου μισθό, που το make-up, ξεκίνησε ρε παιδί μου η μεγάλη καριέρα. Πλήρωσα καθυστερημένες με ζώσεις. Καλά που σου λέω, Βαρβάρα, που ξέρεις διαφητητικόν είχα. Πριν 3 χρόνια. Το ένα ακόμα παλεύει αλόγως. 2 χρόνια το ξαφνίζα. Α, ξαφνίζεσαι στο τελικά, δόξα σου. Έχει μου ίνια. Αλήθεια πρέπει πριν 2 χρόνια το εξαφλίσα. Είναι... Ναι, είχα έτσι ίνια εγώ. Ναι, τέλος πάντων. Θα πιάσω αυτοκίνητο, τη δόση του αυτοκινήτου που ήταν 200 λίρες. 200 λίρες, η δόση του αυτοκινήτου. Εν τέπει το κοιόμα βάλαν και του DJ 200 λίρες. Εντά, οι 8 και αμέ. Τι 8, αν ήταν 8 ήταν καλά. Τέλος πάντων, τα finance τότε ήταν. Αλλά ποιος έβλεπε τότε τα επιτόκια. Χρειάζεται σου δάνειο να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο, να πηγαίνω έρχεσαι. Αφού τόσα τα έδιναν τότε τα δάνεια. Δεν υπήρχε να πεις, να ψάξεις να βρεις κάτι άλλο. Έτσι, 18 χρόνων που ήμουν τότε, πού καταλαβαίνα να... Εγώ θέλω αυτοκίνητο. Την προεργασία. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα μας. Και από τον πρώτο μισθό που...